Λύση ώστε να αραιώσει ο κόσμος σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη λαϊκή αγορά του Σαββάτου αλλά και νέα χωροθέτηση για ένα τμήμα της αναζητά ο Δήμος Χανίων μετά και από την αρνητική απάντηση που έλαβε από την αρχαιολογία για την οδό Δευκαλίωνος. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει εξαιτία τη πανδημία, παρατήρησε ο Δήμαρχο. Και στι χωροθετήσει πλέον των λαϊκών αγορών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται Περισσότερες παράμετροι. Οι αποστάσει στη λαϊκή που πρέπει να τηρούνται πλέον είναι πολύ μεγαλύτερες μεταξύ των παραγωγών ή των εμπόρων. Αυτό δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες στον σχεδιασμό. Διερευνήσαμε τη λύση της Δευκαλίωνος. Πράγματι υπάρχει μια αντίθεση της αρχαιολογίας. Παρά όλα αυτά είμαστε σε επικοινωνία μαζί της και διερευνούμε τρόπους με τον οποίο μπορεί να γίνει μια χωροθέτηση μόνιμου χαρακτήρα που να εξυπηρετεί και τους παραγωγούς και τους εμπόρους αλλά να εξυπηρετεί και τους ε, πολίτες των Χανίων. Η πρόταση για χωροθέτηση στην οδό Δευκαλίωνος δεν αφορούσε το σύνολο τη λαϊκή αγορά, ωστόσο. Τη λύση τη Δευκαλίωνος δεν. Η πρόταση δεν έγινε για το σύνολο τη λαϊκή. Ήταν η πρόταση για τη μεταφορά μόνο του κομματιού των εμπόρων. Παρόλα αυτά, για του λόγου που διέπουν τη λειτουργία της αρχαιολογίας και της κατευθύνσης, αυτό φαίνεται να μην είναι εφικτό. Έτσι τώρα ο Δήμος Χανίων αναζητά άλλη λύση ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι, οι δημότες δηλαδή, οι παραγωγοί και οι έμποροι, χωρίς προβλήματα όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος.